Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου με νούμερο 10, όπου θα αναφερθούμε στους τρόπους διευθυνσιοδότησης που υποστηρίζει η συμβολική γλώσσα 8086. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, θα αρχίσουμε με την έννοια της διευθυνσιοδότησης. Αυτή η έννοια χρησιμοποιείται προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται στην εξωτερική μνήμη. Προκειμένου λοιπόν να απευθυνθούμε στην εξωτερική μνήμη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση που έχει το αντίστοιχο κελί της εξωτερικής μνήμης. Ο τρόπος που θα αναφερθούμε στη διεύθυνση αυτού του κελιού ονομάζεται διευθυνσιοδότηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διευθυνσιοδότησης. Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική Y32 της Intel υποστηρίζει ως και 17 διαφορετικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης. Κάποιοι είναι πολύ απλοί, άμεση, κάποιοι είναι έμεση και κάποιοι είναι ακόμα πιο δύσκολοι. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε όλους αυτούς. Ένας τρόπος διευθυνσιοδότησης που έχουμε χρησιμοποιήσει και στο εργαστήριο είναι ο τρόπος της μετατόπισης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, έχουμε χρησιμοποιήσει μια ετικέτα μνήμης. Στο παράδειγμά μας χρησιμοποιούμε την ετικέτα buffer, η οποία ακολουθείται με δύο αγγείλες. Μέσα στις αγγείλες τοποθετούμε έναν αριθμό. Ο αριθμός είναι η μετατόπιση σε byte από την διεύθυνση που δείχνει η ετικέτα. Για παράδειγμα, αν είχαμε ορίσει στο τμήμα δεδομένων την ετικέτα buffer db 0,0,0, δηλαδή μια θέση μνήμης 3 byte, τότε το buffer μέσα σε αγγείλες 0 θα έδειχνε το πρώτο byte, buffer του 1 θα έδειχνε το δεύτερο και το buffer του 2 θα έδειχνε το τρίτο. Σε περίπτωση που θέλουμε μάλιστα να αναφερθούμε στο πρώτο στοιχείο από την ετικέτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν τις αγγείλες. Να βάλουμε λοιπόν move al, αγγείλες buffer. Μία άλλη διευθυνσιοδότηση είναι αυτή που χρησιμοποιεί έναν καταχωρητή. Ο καταχωρητής φέρει μια τιμή η οποία είναι και η διεύθυνση του κελιού που μας ενδιαφέρει. Στο δεύτερο παράδειγμα έχουμε την εντολή move al, αγγείλες bp. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει ο επεξεργαστής να διαβάσει την τιμή του καταχωρητή BP, στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτή την τιμή που έχει ο καταχωρητής BP ως διεύθυνση και στη συνέχεια να απευθυνθεί στο τμήμα που συνδέεται με αυτόν τον καταχωρητή. Αν είναι ο καταχωρητής DI ή ο καταχωρητής SI, τότε το τμήμα αυτό είναι το τμήμα δεδομένων, το data segment. Αν είναι ο καταχωρητής BP, όπως σε αυτό εδώ το παράδειγμα, τότε ο καταχωρητής που θα συνδεθεί και το τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το τμήμα του σωρού. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε καταχωρητή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε και διευθυνσιοδότηση με δείκτη. Οι καταχωρητές SI και DI είναι καταχωρητές που ονομάζονται και χαρακτηρίζονται δείκτες. Γι' αυτό λοιπόν η χρήση της εντολής move al, αγγείλες SI έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με τον έμεσο καταχωρητή. Πάλι
η τιμή του SI διαβάζεται και χρησιμοποιείται ως διεύθυνση προκειμένου να απευθυνθεί το υποσύστημα της μνήμης στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Μία άλλη διευθυνσοδότηση είναι η άμεση διευθυνσοδότηση, στην οποία κατευθείαν χρησιμοποιούμε μία ετικέτα μνήμης ώστε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που έχει η συγκεκριμένη διεύθυνση σε έναν καταχωρητή. Στο τελευταίο παράδειγμα, έχουμε την εντολή Move AEL, αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα, που είναι μία ετικέτα στο τμήμα δεδομένων και έχει συνδεθεί με ένα κελί μνήμης, μεγέθους ενός byte, θα χρησιμοποιηθεί ώστε αυτό το κελί μεγέθους ενός byte, το περιεχόμενό του, να τοποθετηθεί στον καταχωρητή AEL. Πώς ξέρω ότι είναι ένα byte? Γιατί ο καταχωρητής αλφα-L έχει μέγεθος ενός byte. Και δεδομένου ότι ο καταχωρητής προορισμός και ο καταχωρητής η διεύθυνση πηγής πρέπει να έχουν ίδιο μέγεθος, άρα για αυτό το λόγο υπάρχει το μέγεθος που είναι ένα byte. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι υποστηρίζονται πάρα πολλές διευθυνσοδοτήσεις στην αρχιτεκτονική x86. Τις διευθυνσοδοτήσεις αυτές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές εντολές της assembly. Δεν είναι μόνο οι εντολές λοιπόν μετακίνησης move από μια θέση μνήμης σε ένα καταχωρητή αντίστροφα, είναι και οι αριθμητικές λογικές πράξεις. Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμά μας, βλέπουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την πράξη της πρόσθεσης. Στο πρώτο παράδειγμα, έχουμε την τιμή 53 που θέλουμε να την προσθέσουμε στον καταχωρητή AX. Το παράδειγμα λοιπόν θα γραφτεί ως add AX, 53. Η καθαρή αυτή τιμή 53 θα προσθεθεί στον AX. Στο δεύτερο παράδειγμα έχουμε την τιμή 53 στον καταχωρητή βιταX, οπότε προκειμένου να κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης θα δώσουμε add AX, βιταX. Στο τρίτο παράδειγμα η τιμή 53 βρίσκεται στην ετικέτα μνήμης var1 η οποία έχει δηλωθεί στο data segment. Αν θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε αυτή την τιμή στον αλφα-x, θα δώσουμε add ax, var1. Δηλαδή εδώ χρησιμοποιούμε μια άμεση διευθυνσιοδότηση. Στο επόμενο παράδειγμα, η τιμή 53 βρίσκεται σε μια διεύθυνση μνήμης, που αυτή η διεύθυνση μνήμης βρίσκεται στο καταχωρητή BP. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τις αγγείλες. Άρα λοιπόν θα δώσουμε add AX, αγγείλες BP. Εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι η χρήση του καταχωρητή BP συνοδεύεται με πρόσβαση στο τμήμα σωρού. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι η τιμή 53 βρίσκεται στο τμήμα σωρού. Όπως θα δούμε σε μετέπειτα διαφάνεια, μπορούμε να ορίσουμε εμείς διαφορετική συσχέτιση. Δηλαδή, να πούμε ότι αντί να συνδεθεί ο BP με το τμήμα σωρού, όπως είναι η προεπιλογή, να συνδεθεί με ένα άλλο τμήμα, με το τμήμα δεδομένων. Στο τελευταίο παράδειγμα, έχουμε την τιμή 53, όπου βρίσκεται μετατοπισμένη κατά 10 byte από την αρχή του τμήματος δεδομένων. Άρα λοιπόν θα δώσουμε add AX, αγγείλες 10. Όταν χρησιμοποιούμε τις αγγείλες, τότε θεωρείται ότι ξεκινάει η αρρύθμιση του τμήματος από την αρχή που είναι το τμήμα δεδομένων. Έτσι λοιπόν, στους τύπους διευθυνσοδότησης μπορούμε να εντάξουμε και μια κατηγορία η οποία
δεν χρησιμοποιεί διεύθυνση, αλλά εντούτοις, επειδή γίνεται προσπέλαση σε κάποιο καταχωρητή ή θέση μνήμης, θεωρείται μια εντολή διευθυνσοδότησης. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε μια τιμή σε ένα καταχωρητή κατευθείαν με την κλασική εντολή MOVE AL,5. Μπορούμε να θέσουμε μια τιμή σε μια ετικέτα ή διεύθυνση μνήμης. Μπορούμε να μεταφέρουμε μια τιμή από καταχωρητή σε καταχωρητή, από καταχωρητή σε θέση μνήμης και από θέση μνήμης σε καταχωρητή. Και αυτές είναι εντολές διευθυνσοδότησης, γιατί γίνεται πρόσβαση σε θέση μνήμης και οι καταχωρητές είναι θέσεις μνήμης. 17 λοιπόν είναι τρόποι πρόσβασης στην αρχιτεκτονική 1086 με έμεσο τρόπο. Στον έμεσο τρόπο λοιπόν χρησιμοποιείται ένας καταχωρητής ή ένας αριθμός μέσα σε αγγείλες. Στο παράδειγμα λοιπόν εδώ που βλέπουμε, θέλουμε να μεταφέρουμε στον καταχωρητή AL τα περιεχόμενα ενός κελιού μνήμης. Το κελί αυτό μνήμης βρίσκεται στην διεύθυνση 8088H από την αρχή του data segment. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να γράψουμε MOVE AL, αγγείλες 8088H. Αν και δεν είναι απαραίτητο, εδώ στο παράδειγμα βλέπουμε ότι γίνεται η χρήση του επιθέματος DS ανά κάτω τελεία, προκειμένου να προσδιορίσουμε ακριβώς ότι η συγκεκριμένη μετατόπιση 8088 αναφέρεται από την αρχή του data segment. Βέβαια, και να μην τοποθετήσουμε το DS άνω κάτω τελεία, θα έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί η προεπιλογή σε αγγείλες και έναν αριθμό είναι η πρόσβαση στο τμήμα δεδομένων. Με αυτό το παράδειγμα όμως, βλέπουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόθεμα τμήματος σε μια διευθυνσοδότηση, προκειμένου να τροποποιήσουμε την προεπιλογή πρόσβασης. Βλέπουμε ότι ο αριθμός είναι 2 byte και αυτό είναι λογικό, αφού ο καταχωρητής μετατόπισης είτε είναι ο IP, είτε είναι ο SP, είτε ο SI, είτε ο DI, έχει μέγεθος 2 byte. Συνεχίζουμε με ένα άλλο παράδειγμα, όπου βλέπουμε την έμεση διευθυνσοδότηση ή στα αγγλικά Register Indirect Addressing Mode. Η διεύθυνση λοιπόν της μνήμης βρίσκεται σε κάποιον καταχωρητή και ο καταχωρητής στην πραγματικότητα κουβαλάει το offset, τη μετατόπιση από την αρχή ενός τμήματος. Υπάρχουν λοιπόν οι εξής 4 υποκατηγορίες. Η κατηγορία με τη χρήση του BX, που χρησιμοποιεί ως προεπιλογή το DS, το BP, που χρησιμοποιεί ως προεπιλογή το τμήμα SS, το σωρό, το SI και το DI, που χρησιμοποιούν το τμήμα του data segment, το τμήμα δεδομένων. Έτσι λοιπόν έχουμε MOVE AL, αγγείλες BX, MOVE AL, αγγείλες BP, ομοίως SI και DI. Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε πρόθεμα, όπως είπαμε, προκειμένου να αλλάξουμε την προεπιλογή. Για παράδειγμα, η πρώτη εντολή μας δίνει το MOVE AL, CS, άνω κάτω τελεία BX. Αν δεν υπήρχε το CS, άνω κάτω τελεία, τότε θα είχαμε πρόσβαση στο τμήμα δεδομένων. Ο BX κάνει πρόσβαση στο τμήμα δεδομένων, συνδέεται με το τμήμα δεδομένων. Η χρήση του προθέματος όμως CS έχει ως συνέπεια να το κάνουμε ένα override, να το αλλάξουμε αυτή τη σύνδεση και από το τμήμα δεδομένων να το συνδέσουμε με το τμήμα κώδικα. Άρα αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι θα μεταφερθεί στον AL η τιμή που βρίσκεται στην διεύθυνση μνήμης
της τιμής του καταχωρητή ΒΕΚ, ξεκινώντας από την αρχή του τμήματος κώδικα. Ομοίως εδώ, η δεύτερη εντολή, το BP συνδέεται με το σωρό. Εδώ πέρα όμως, κάνουμε προεπιλογή από το τμήμα δεδομένων. Το SI, στο τρίτο παράδειγμα, συνδέεται με το τμήμα δεδομένων, αλλά με το SS το κάνουμε λοιπόν σύνδεση με το τμήμα σωρού. Και τέλος το DI, αντί να το χρησιμοποιήσουμε για το τμήμα δεδομένων, το συνδέουμε με το extra segment. Ειδικά η τελευταία εντολή, SI άνω κάτω DI, θα τη συναντήσουμε ξανά στο μέλλον και θα τη συναντήσουμε στο μέλλον στο σημείο που θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα γραφικών. Προκειμένου να σχεδιάσουμε λοιπόν, χρησιμοποιώντας ένα graphical mode με assembly 86. Ένας άλλος τρόπος διευθυνσοδότησης είναι η δικτοδοτούμενη διευθυνσοδότηση ή indexing displacement mode. Εδώ πέρα λοιπόν χρησιμοποιείται η ετικέτα μιας θέσης μνήμης και στη συνέχεια μέσα σε αγγείλες τοποθετείται ένας καταχωρητής. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δώσουμε moveAL,displacement του ΒΕΚ, displacement ΒΠ, SIDI. Τέσσερις είναι καταχωρητές που μπορούν πάντα να τοποθετηθούν σε αγγείλες. ΒΠΕΚ, PP, SI και DI. Εδώ πέρα τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε είτε ετικέτα μνήμης, είτε ακόμα και διεύθυνση αναφοράς. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή MoveAL,0VV10H, αγγείλη ΒΕΚ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν κατευθείαν μία τιμή και στη συνέχεια σε αγγείλες δείχνουμε τη μετατόπιση συν ή πλην ως προς αυτή τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Ασφαλώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και προθέματα προκειμένου να τροποποιήσουμε την προεπιλογή αναλόγως στον καταχωρητή. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα SS, ES, CS και DS. Μία άλλη μέθοδος διευθυνσοδότησης στη συμβολική γλώσσα H86 είναι η Based Indexed Addressing Mode. Εδώ πέρα, λοιπόν, χρησιμοποιούμε δύο καταχωρητές, έναν καταχωρητή βάσης και έναν καταχωρητή δείκτη. Έχουμε λοιπόν, όπως λέγουμε στα παραδείγματα, δύο αγγείλες. Το πρώτο ζευγάρι αγγειλών έχει τον καταχωρητή ΒΕΚ και το δεύτερο ζευγάρι αγγείλων έχει τον καταχωρητή SI. Δηλαδή, το πρώτο ζευγάρι έχει την βάση και το δεύτερο έχει τη μετατόπιση. Και αυτό βέβαια μπορεί να γραφτεί και σε μία αγγείλη όπου έχουμε κατευθείαν την πρόσθεση ΒΕΚ συν SI. Βάση συν μετατόπιση. Η μετατόπιση βέβαια μπορεί να είναι και αρνητική. Το BP, όπως είπαμε και πριν, έχει προεπιλογή τον σωρό. Άρα λοιπόν, αν δεν τοποθετήσουμε κάποιο πρόθεμα, τότε θα γίνει πρόσβαση στο σωρό. Μία άλλη δικτοδοτούμενη διευθυνσοδότηση είναι το BX Index Plus Displacement Addressing Mode. Δηλαδή, είναι βάση και καταχωρητής και μετατόπιση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τρία στοιχεία. Έχουμε τον καταχωρητή βάσης, ο οποίος μπορεί να είναι ή το ΒΕΚ ή το ΒΠ. Τον καταχωρητή δείκτη, που μπορεί να είναι είτε ο SI είτε ο DI. Και μία μετατόπιση, έναν αριθμό. Όπου έχουμε τον καταχωρητή βάσης, συν τον καταχωρητή δείκτη, συν τη μετατόπιση, προκειμένου να υπολογιστεί η τελική διεύθυνση. Ασφαλώς, ισχύει το ίδιο και εδώ με την χρήση του προθέματος. Μπορούμε να κάνουμε προεπιλογή και να αλλάξουμε τη σύνδεση με το τμήμα
που συγγενεύει ο κάθε καταχωρητής. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα ότι αν το BP έχει την τιμή 1000H, το BTAX 2000H, το SI 120H και το DI5 και μας δείχνει πως υπολογίζονται οι διάφορες διευθύνσεις με τη χρήση αυτής της διευθύνσης οδότησης. Πολύ εύκολο λοιπόν είναι να υπολογίσουν αυτά τα παραδείγματα, αρκεί να ξέρουμε ότι προσθέτονται όλες αυτές οι διευθύνσεις. Ο εύκολος τρόπος λοιπόν υπενθύμησης των τρόπων διευθύνσης οδότησης είναι τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη είναι displacement. Στη δεύτερη στήλη είναι BX-BP και στην τρίτη SI ή DI. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι από κάθε στήλη ένα μόνο στοιχείο πρέπει να υπάρχει την κάθε φορά. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε το BX, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το BP. Αν χρησιμοποιήσουμε το SI, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το DI. Και κάποια στήλη μπορεί να απουσιάζει ή και όλες. Ή παραπάνω από μία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σκέτο BXDI, BXSI, BPSI, BPDI. Και βέβαια με το displacement. Displacement BXSI, displacement BXDI, displacement BXSI και το καθεξής. Έτσι λοιπόν, η τελική διεύθυνση είναι η τελική απόσταση παραγόμενη από έναν υπολογισμό πρόσθεσης των καταχωρητών και των αριθμών που τοποθετούνται στην έκφραση. Για παράδειγμα, αν το BX έχει τιμή 10H, τότε το 10H σε αγγείλες βτx είναι τιμή 20H. Όλοι οι τύποι διευθυνσοδότησης δεν δημιουργούνται όμοια, γιατί κάποιοι απαιτούν από τον επεξεργαστή να κάνει περισσότερη λειτουργία προκειμένου να βρει τις πραγματικές διευθύνσεις. Γι' αυτό κάποιοι τρόποι πολύπλοκης διευθυνσοδότησης είναι και αρκετά χρονοβόροι. Αν ο υπολογισμός της τελικής διεύθυνσης παράγει μια τιμή που είναι μεγαλύτερη από FFFH, τότε ο επεξεργαστής αγνοεί την υπερχείληση και το αποτέλεσμα γίνεται roll over και ξεκινάμε από το 0. Άρα λοιπόν, αν το βτx περιλαμβάνει τη 10H, τότε η move AL0FFFHβτx θα φορτώσει τον καταχωρητή από τη θέση DS0FH και όχι από τη θέση 1000FH. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο.